Αυτό που θα δείτε δεν είναι άλλη μια ιστορία αγάπης. Αγάπη. Άραγε υπάρχει αληθινή αγάπη. Αυτή που όταν τσακώνεσαι με τον άλλο, συνεχίζει να σε αγαπάει, ό,τι και αν σας χώρισε λεκτικά το προηγούμενο βράδυ. Έτσι την επόμενη μέρα, ξυπνάς μόνη στο σπίτι και αναρωτιέσαι γιατί και πώς έφτασε όλο αυτό σε τέτοιο σημείο. 8 Μαρτίου. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η γυναίκα έγινε τόσο ανεξάρτητη που πλέον δεν της λείπει τίποτα. Ή μήπως της λείπει κάτι. Ή μήπως τελικά δεν θέλει να είναι τόσο ανεξάρτητη. Πέρυσι τέτοια ημέρα μου χάρισε το αυτοκίνητό του. Όπως μου είπε, ήθελε να νιώθω ασφαλής όσο βρίσκομαι μέσα σε αυτό και να μπορώ να φεύγω, αλλά να γυρίζω πάντα σε εκείνον. Τώρα όμως έφυγε αυτός. Βάζω μπροστά για το γραφείο. Με τη δουλειά ξεχνιές η αλήθεια είναι και περνούν οι ώρες χωρίς να σκέφτεσαι. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Όταν οδηγείς όμως δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τι φταίει άραγε και αλλάξαμε. Που χάσαμε την επικοινωνία σαν άνθρωπο. Γιατί όλα έγιναν τόσο δύσκολα και ταυτόχρονα τόσο εύκολα. Φτάνω στο γραφείο. Μια έκπληξη από εκείνον και σου αλλάζει αμέσως η διάθεση. Εκεί που νόμιζες πως όλα τελείωσαν, σου γράφει ένα σ' αγαπώ και ξεχνάς τα πάντα. Και σου ζητάει να πας και κάπου με συνταγμένες. Όχι. Αναρωτιέμαι τι στο καλό κάνω εδώ, αφού έχουμε ήδη ένα σερ δικό μας. Μήπως νέα πατάκια, ζάντες, ελαστικά, τι? Πάντα εξυπηρετική εδώ στη ΣΕΑΤ. Για να δούμε. Έναν Seat Me By Mango δώρο για μένα. Μετά από όλα όσα έγιναν, δεν έχω λόγια. Έχω μόνο να πω χρόνια πολλά στις γυναίκες που είναι ανεξάρτητες, αλλά αγαπούν. Αγαπούν από κάθε τι στο αυτοκίνητό τους με πάθος, μέχρι τον άνθρωπο που τους φροντίζει. Και έτσι και σε αυτή την ιστορία υπάρχει τελικά και αγάπη και καλό τέλος και ένα Seat Me By Mango για εμένα. Flashback, τώρα έχει μπει ασπρόμαυρο. Αυτό είναι το κύριο Χιλιά. Χωρίστε. Εδώ είμαι το κόμμα. Ρε τον κύριο Αχιλέα. Αγαπάει ο κύριος Αχιλέας. Πάμε λίγο σοβαρά.